Έχετε φτάσει στο αμήνι ακόμα? Έχουμε ξεπεράσει τα όρια πλέον. Ναι. Ο κλάδος μας, κύριε Κουμαντάκη, ήδη τα τελευταία χρόνια έχει σηκώσει στις πλάτες του πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Τώρα η πανδημία του COVID, η οποία έφερε μεγάλες αλλαγές τόσο στο κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία έχουν ανακοινώσει κάποια μέτρα από την αρχή αυτής της κατάστασης, τα οποία εξ αρχής αντιμετωπίσαν πάρα πολλά προβλήματα στην εφαρμογή τους, στην ερμηνεία τους, αλλά και στον τρόπο που εμείς μπορούμε να συμβουλεύσουμε τόσο εργαζόμενους αλλά όσο και επιχειρήσεις. Μπορείτε να το κάνετε στο 100%, να δώσετε εξηγήσεις έτσι όπως έχουν τα πράγματα? Θα σας πω, αρχικά υπήρχε μια ανοχή από τον κλάδο μας, γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Καταλαβαίναμε κι εμείς ότι ήταν μια κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπιστεί γρήγορα και υπήρχε μια ανοχή. Έχουν περάσει τρεις μήνες όπου οι συλλόγοι μας, τα επιμελητήρια, ζητάνε εξηγήσεις σε διάφορες δήματα, τα οποία ακόμα εκκρεμούν. Πρόσφατα, μέσω Σαββατοκύριακο, βγήκαν αποφάσεις καθυστερημένα. Να σας πω μόνο ότι ο νόμος 4690 ψηφίστηκε 30 Μαΐου, όπου μέσα περιγράφει διάφορα μέτρα, πολλά από αυτά που αναφέρατε πριν, και τα οποία προϋποθέτει ότι θα πρέπει να εκδοθούν κάποιες υπουργικές αποφάσεις. Αυτές οι υπουργικές αποφάσεις εκδοθήκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Και με ασφικτικές προθεσμίες, οι οποίες ξεκινούσαν τη Δευτέρα. Είχαν ισχύ 2-24 ώρα μετά, δηλαδή. Ακριβώς, είχαν ισχύ 2-24 ώρα. Πολλές από αυτές είχαν εφαρμογή από 1η Ιουνίου, που σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε αναδρομικά να κάνουμε κάτι για αυτά τα μέτρα. Και ταυτόχρονα με τεράστιες ασάφειες, συστήματα που δεν λειτουργούν, πλατφόρμες που δεν λειτουργούν. Καμία δυνατότητα να αντλήσουμε πληροφόρηση από υπηρεσίες, ακόμα και οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, όταν απευθυνόμαστε σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε μια κατάσταση όπου έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Και αύριο απεργείτε, φαντάζομαι, είναι και ο λόγος, ο βασικότερος όλων που θα απέχετε από τα καθήκοντά σας αύριο. Ακριβώς. Για να βροντοφωνάξετε με μια φωνή ότι. Δώστε μας περισσότερες εξηγήσεις. Ακριβώς. Και όχι ένα θολό τοπίο. Θέλω καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είναι προσωπικό κάποιο συνδικαλιστικό όργανο. Μιλάω σαν άνθρωπος της αγοράς. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι εμπεγμός όταν εμείς προσπαθούμε πραγματικά να δώσουμε λύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν τεράστια προβλήματα, σε εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να έχουμε αυτά που οφείλει το Υπουργείο να μας δώσει, δηλαδή την πληροφόρηση πώς πρέπει να γίνει και να εφαρμοστεί το κάθε μέτρο. Μάλιστα. Λοιπόν, αναστολές συμβάσεων, αποζημιώσεις, προθεσμίες που τρέχουν. Πού σκοντάφτουν περισσότερο οι εργαζόμενοι και πού χωλαίνει το πράγμα? Κοιτάξτε, στα καινούργια μέτρα που έχουν ψηφιστεί... Γιατί έχουμε και ένα πρόγραμμα συνεργασία το οποίο ξεκίνησε από τις 15 του μηνός και νομίζω περισσότερο μπερδεύει παρά διευκρινίζει τελικά. Και θέλω να κάνουμε μια έτσι αποκωδικοποίηση για να καταλάβει και ο κόσμος. Οι απορίες είναι αρκετές, κύριε Καφτάκη. Πάρα πολλές και δυστυχώς σε κάποια θέματα δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα που αναφέρεται μόλις τώρα, το Συνεργασία. Όπου εκεί μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19. Και τι συμβαίνει? Όταν κάποιος εργοδότης δεν μπορεί να απασχολήσει το προσωπικό του σε πλήρη απασχόληση, ναι, μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα μειωμένης απασχόλησης, όπου καταβάλει κατά 50% τις αποδοχές στον εργαζόμενο και το υπόλοιπο 50% των αποδοχών το οποίο χάνει ο εργαζόμενος έρχεται να το αναπληρώσει κατά 60% και σε ορισμένες περιπτώσεις και στο 100% ο κρατικός προϋπολογισμός. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα ακούγεται καλό, αλλά έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ότι ο εργοδότης, ενώ απασχολεί κατά το ίμιση του χρόνου τον εργαζόμενο, οφείλει να καταβάλει στο 100% τις ασφαλιστικές ασφορές του εργαζομένου. Α, εκεί δεν συνδράμει τώρα το ελληνικό κράτος. Υπήρξε μια εξαγγελία του κύριου Βρούτση. Είναι αυτό το πρόβλημα που ανάφερα και πριν, ότι έχουμε δελτία τύπου τα οποία δίνουν μια γραμμή, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τις υπουργικές αποφάσεις που βγαίνουν μετά. Υπήρχε μια ανακοίνωση του κυρίου Βρούτση ότι αυτό για το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή το κράτος θα καλύψει στο 100% ναι, τη συμμετοχή του. Όμως στην υπουργική απόφαση που βγήκε το Σαββατοκύριακο, παραλαμβάνω 13 Ιούνιου με εφαρμογή 15 Ιούνιου, δεν έχει συμπεριληφθεί. Οπότε μέχρι τώρα κανείς δεν θέλει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε, αλλά δείχνει να αποτυχάνει από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, εντάσσονται μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ποιοι, κύριε Καφτάκη? Γιατί νομίζω υπάρχει μια ημερομηνία καταληκτική από τη δημιουργία της σύμβασης. Νομίζω από 35 και έπειτα, αν έγιναν συμβάσεις, δεν μπαίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Από 30 Μαΐου και μετά δηλαδή,
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο συνεργασία. Σωστά. Ο εργοδότης μπορεί να εντάξει σε αυτό το πρόγραμμα τους εργαζόμενους που είχε κατά 30 Μαΐου 2020. Δηλαδή, αποκλείει αυτούς που ενδεχομένως εκ των υστέρων που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα αυτό πήγαν να κάνουν προσλήψεις προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτό το μέτρο. Είναι λοιπόν μόνο για αυτούς τους εργαζόμενους. Αφορά όμως εδώ να πούμε όλες τις επιχειρήσεις. Απολύσεις μπορούν να γίνουν. Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή από την έναρξη του συνεργασία μέχρι και το πέρας αυτού, δηλαδή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Όχι, όπως δεν μπορεί. Όποιος ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να καταγγείλει συμβάσεις. Γίνονται δεκτές όμως οι οικειοθελείς αποχωρήσεις ή η λήξη συμβάσεων, δηλαδή η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου που ενδεχομένως έχει ο εργοδότης με τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει απαραίτητα ότι το να μην γίνει επαναπρόσληψη, όχι. Άλλο το κομμάτι το να μην γίνει επαναπρόσληψη, άλλο να αποχωρήσει κάποιος οικειοθελώς. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε ότι δεν μπορεί ο εργοδότης να καταγγείλει ο ίδιος τη σύμβαση, δηλαδή να τον απολύσει. Αν ένας εργαζόμενος οικειοθελώς αποχωρήσει από την εργασία του ή λήξει η σύμβασή του, εκεί δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αν κάποιος θέλει να τροποποιήσει τη σύμβαση του εργαζόμενου, κατά το διάστημα αυτό μπορεί να το κάνει, κύριε Καφτάκη. Μπορεί να τροποποιήσει μόνο ως προς το κομμάτι του ωραρίου. Δεν μπορεί να τροποποιήσει τίποτα, τον ονομαστικό μισθό, για παράδειγμα. Άλλο. Δεν μπορεί πουθενά άλλο να τροποποιήσει τη σύμβαση. Μάλιστα. Θα υπάρξουν, γιατί έχω μπροστά μου και ερωτήματα τα οποία συλλέγω όλο αυτό το διάστημα και από τηλεθεατές που τους έχω πει πραγματικά να μας στέλνουν όλες τις απορίες τους, γιατί είναι ένα πολυδέδαλο κομμάτι το θέμα του συνεργασία. Θα υπάρξουν επιπτώσεις, ρωτάει τηλεθεατής, στο δώρο Χριστουγέννων ή ακόμα και στο επίδομα άδειας. Το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη εισφορά του κρατικού προϋπολογισμού τόσο στα δώρα όσο και στα επιδόματα. Άρα το, δηλαδή, το 60% του 50%. Να το πω απλά, ο εργοδότης θα καταβάλει στον εργαζόμενο για τον χρόνο που εργαζόταν, δηλαδή κατά 50%, το δώρο και το επίδομα επαναλογής στον εργοδότη θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Η αναλογία του επιδόματος και του δώρου που αναλογεί στο διάστημα που στο κομμάτι που καταβάλει ο κρατικός προϋπολογισμός θα καταβληθεί από το κράτος. Και τα ποσά πότε καταβάλλονται, κύριε Καφτάκη? Είναι μια ερώτηση, δεν ξέρω βέβαια αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν υπάρχει ένα σαφές χρονικό χρονοδιάγραμμα. Είναι από αυτά που ανάφερα πριν, ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε κάποιους προγραμματισμούς. Μάλιστα. Πάμε να δούμε γενικότερα τι γίνεται και με το κομμάτι της επιστρεπτέας προκαταβολής. Νομίζω είναι στράφηκε το ενδιαφέρον κυρίως όλων των ιδιοκτητών επιχειρήσεων σε αυτό το κομμάτι που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, ένα είδος δανεισμού, να το πούμε έτσι απλά. Περίπου 1,4 δις ευρώ για επιχειρήσεις. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Είναι η δεύτερη φορά που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Είχαμε την επιστρεπτέα προκαταβολή. Και κάτι αλλάζει. Έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα να δούμε τα τρία σημεία εκεί όπου αλλάζουν τα δεδομένα με την επιστρεπτεία προκαταβολή. Παρακαλώ, κύριε Καφτάκη. Ακριβώς. Είναι η επιστρεπτεία προκαταβολή, ας το ονομάσουμε νούμερο 2, διότι υπήρξε ήδη μια εκταμείευση σε κάποιες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο. Σε αυτό το μέτρο μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις. Οι δημοτικές επιχειρήσεις επίσης ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ακριβώς. Έτσι. Εντάσσονται επίσης οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες διαθέτουν φορολογική ταμιακή αυτό μηχανή. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, διότι το προηγούμενο μέτρο προϋπόθεται να έχει η επιχείρηση έστω και έναν εργαζόμενο. Mm-hmm. Σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υποβάλει αίτηση ακόμα και μια επιχείρηση που δεν έχει εργαζόμενους, αλλά οφείλει να έχει ταμιακή μηχανή. Μάλιστα. Και ένα τρίτο σημείο, να το δούμε και αυτό, δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι λογικό ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν αναζητήσει άλλους τρόπους χρηματοδότησης, διότι όπως σωστά είπατε, πρόκειται για ένα δάνειο μέσω του δημοσίου. Δηλαδή, αυτό το δάνειο θα φαίνεται πλέον βεβαιωμένο στην πληροφόρηση που έχουμε στην εφορία. Ναι. Και το οποίο θα είναι πενταετές, έχει έναν χρόνο. Όπου δεν καταβάλει κάποιες, δεν υπάρχουν καταβολές από τη μεριά του δανειολήπτη. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο πρέπει να σας πω ότι και στην προηγούμενη του εφαρμογή ήταν μια πολύ μικρή ενίσχυση στις επιχειρήσεις, οπότε αφορά και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο λίγο πριν κλείσουμε και σας αποδεσμεύσω, κύριε Καφτάκη. Θα πάρουν νέα ενίσχυση επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες στο προσεχές διάστημα, δηλαδή μετά το 800 που έλαβαν σε πρώτη φάση πριν από περίπου 2,5 μήνες,
έρχονται και 534 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις γενικότερα. Ακριβώς. Πρέπει να υποβάλουμε αίτηση μέχρι τις 25 Ιουνίου για τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέμειναν κλειστές κατά το μήνα Μάιο ή κατά ένα διάστημα θεωρούνται δηλαδή πληγήσεις. Εδώ πρέπει να σας πω ότι άλλο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, κύριε Κουμαντάκη, είναι ότι σε κάθε μέτρο υπάρχει ένας κατάλογος από κωδικούς δραστηριότητας. Που σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να αναζητάει κάθε φορά την υπουργική απόφαση του συγκεκριμένου μέτρου για να δει αν είναι στους αυτούς που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό ή όχι. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Διότι κάποιος θεωρεί ότι επειδή ήταν κλειστός, ας πούμε, κάποιους μήνες, έχει ενταχθεί στους πληγείς επιχειρήσεις. Στο επόμενο μέτρο που ανακοινώνεται είναι εκτός. Αυτό λοιπόν το μέτρο που μόλις αναφέρατε έχει δημοσιευθεί ένας κατάλογος, δηλαδή μην θεωρήσουν δεδομένο όσοι πήραν το 800, όσες ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες πήραν το 800 το προηγούμενο διάστημα, ότι θα πάρουν ότι και τα 534. Είναι και όχι το 534 ευρώ. Είναι πολύ μικρότερος ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δικαιούνται αυτό το μέτρο. Μάλιστα, και πρέπει να γίνουν αιτήσεις σε συνεννόηση με τους φοροτεχνικούς, πρέπει να κάνει κάποιος κάτι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Αυτό αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνει θα πρέπει να το γίνει μέσω του φοροτεχνικού με τους κωδικούς τάξης. Έχουμε μία εβδομάδα των παθών, κύριε Κουμαντάκη. Όπως σας είπα, από 15 μέχρι 25 Ιουνίου είναι τόσο συσσωρευμένες οι δηλωτικές υποχρεώσεις. Ναι. Και εδώ θέλω να τονίσω και ακόμα κάτι, ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, παρόλο τον όγκο που έχουν διεκπαιρεώσει η φοροτεχνική και τα λογιστικά γραφεία, δεν έχει υπάρξει μία ανακοίνωση για το τι θα γίνει με τις φορολογικές δηλώσεις. Τα γραφεία μας παρέμειναν κλειστά. Σημαντικό και αυτό. Παρέμειναν κλειστά λόγω του COVID-19 για πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε κόσμο στα γραφεία μας. Και σήμερα που μιλάμε, ισχύει η προθεσμία 36, κάτι το οποίο είναι αδύνατο να μπορέσει να εφαρμοστεί. Αυτό Μάλιστα. λοιπόν είναι που μας οδηγεί και αύριο σε αυτή την κίνηση να απέχουμε από τα καθήκοντά μας. Δεν υποβάλλουμε ηλεκτρονικές δηλώσεις κάθε μορφής. Δεν δεχόμαστε κοινό στα γραφεία μας, γιατί θέλουμε ακριβώς να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια από αυτούς που νομοθετούν. Κύριε Καφτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.